και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένα πραγματικά ξεχωριστό άνθρωπο, έναν άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή του όλη σε αυτό που λέμε εθνικά θέματα, σε αυτό που λέμε διπλωματία. Μέσω της διπλωματίας μάλλον υπηρέτησε με συνέπεια τα εθνικά μας θέματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει διεθνώς η χώρα, ο ελληνισμός. Μιλάμε για τον πρέσβη επιτιμή Περικλή Νεάρχου, ο οποίος με την τεράστια πείρα που έχει εξαιτίας της μακροχρόνιας θητείας του ως πρέσβης και διπλωμάτης επί πολλά έτη, είχε διατελέσει μάλιστα και πρέσβης της Κύπρου στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πρωτεύουσες, με την εμπειρία που έχει θα θέλαμε να μας κάνει μια μικρή ανάλυση και να μας πει, εφόσον έχει την καλοσύνη να βγει στην εκπομπή μας, να μας πει πόσο είναι πιθανόν να εμπλακεί και η Ελλάδα σε αυτό το κακό που γίνεται στην Ουκρανία. Πόσο δηλαδή κινδυνεύει η θριαλίδα αυτή, πόσο επικίνδυνη αυτή η θριαλίδα που έχει ανάψει στην Βόρεια Ευρώπη να κατέβει και προς εμάς. Κύριε Νεάρχου, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως, δεν ξέρω αν με ακούσατε, κύριε Νεάρχου. Όχι, δεν σας ακούσα, ναι. Γιατί δεν είχα γραμμή. Μάλιστα, ναι, είχαμε ένα πρόβλημα. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι για αυτό το κακό που γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη, με τη στην Ουκρανία συγκεκριμένα, και για το πόσο κινδυνεύει αυτή η θριαλίδα που έχει ανάψει εκεί απάνω να κατέβει και προς τα κάτω, να ενοχλήσει και εμάς. Και αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Πόσο απειλούμαστε δηλαδή εμείς εδώ το Αιγαίο από την ανάφλεξη αυτή που γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη, πόσο επικίνδυνο είναι να κατέβει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και έλεγα ότι εσείς είσαστε ο μόνος αρμόδιος που μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα ή να προσεγγίσετε αυτό το ερώτημα, δεδομένου ότι έχετε μια μακροχρόνια εμπειρία στο διπλωματικό σώμα και έχετε χειριστεί με απόλυτη επιτυχία, ομολογουμένως ομολογουμένως και διεθνώς μάλιστα, τα εθνικά ζητήματα του ελληνισμού, ζητήματα που αφορούν τον ελληνισμό. Γι' αυτό, επειδή τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα, μπορείτε να προσεγγίσετε αυτή την απόψη. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Παρασκευόπουλε. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλοι πολύ καλοί αναλυτές. Θα πούμε και εμείς την άποψή μας γύρω από το θέμα της Ουκρανίας. Πριν δούμε τις επιπτώσεις, τον κίνδυνο επιπτώσεων στα δικά μας θέματα κάτω, ας δούμε το πρόβλημα πως έχει πάνω, γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τα δικά μας θέματα, αφορά και την Ευρώπη κατά κύριο λόγο, αλλά και την παγκόσμια πολιτική με γενικότερους όρους, γιατί εμπλέκονται οι δύο μεγαλύτερες υπερδυνάμεις και στην ουσία εμέσως εμπλέκεται και η Κίνα. Άρα έχουμε μια κρίση επίπεδου κορυφής, δηλαδή δεν είναι δηλαδή κάτι περιθωριακό. Η Ουκρανία μπορεί το δράμα να το ζει ο λαός εκεί, ο ουκρανικός λαός, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια γεωπολιτική σκακέρα η Ουκρανία, σε μέσα στην οποία παίζονται παιχνίδια πολύ μεγαλύτερα από την Ουκρανία, που αφορούν και την γεωπολιτική θέση της Ευρώπης και τις σχέσεις των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων και το παγκόσμιο ισοζύγιο δυνάμεων. Οπότε ας δούμε πρώτα το θέμα της Ουκρανίας και στη συνέχεια θα εξετάσουμε και το θέμα των ενδεχομένων επιπτώσεων στα δικά μας θέματα στο Αιγαίο. Η Ουκρανία για την Ρωσία δεν είναι οποιαδήποτε τρίτη χώρα, γιατί βλέπουμε ότι από πλευράς διεθνούς δικαίου σαφέστατα η ρωσική εισβολή είναι μία εισβολή και είναι καταδικαστέα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει να δούμε το θέμα και από τη γεωπολιτική σκοπιά, μέσα από την οποία το βλέπει και η Ρωσία, αλλά και μέσα από την ιστορία της Ρωσίας, γιατί εδώ, όπως ανέφερα προηγουμένως, η Ουκρανία δεν είναι απλώς μία τρίτη χώρα για τη Ρωσία. Υπενθυμίζω ότι στο Κίεβο έγινε το πρώτο εθνικό ρωσικό κράτος.
στο Κίεβο εμείς οι Έλληνες ξέρουμε ότι εκεί βαπτίστηκαν οι Ρώσοι χριστιανοί Ορθόδοξοι στο Δνίπερο ποταμό. Αυτό το Δνίπερο που και σήμερα ακούμε στις ειδήσεις περνάει από το Κίεβο κτλ. Άρα το, δεν είναι τόσο απλό το θέμα της Ουκρανίας για τη Ρωσία από, και από ιστορική και πολιτιστική άποψη, αλλά ταυτόχρονα από γεωπολιτική άποψη. Γι' αυτό και συγκεκριμένα ο Χένρι Κίσινγκερ παράδειγμα, που είναι γνωστός για, για τον κινησμό του και την κοινική γεωπολιτική του αντίληψη, έλεγε ήδη από το 2015, συμβούλευε την αμερικανική πολιτική να είναι προσεκτική με την Ουκρανία και να μην προσπαθήσει να εντάξει την Ουκρανία στη δυτική τροχιά, γιατί αυτό το θέμα θα προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα με τη Ρωσία. Και συμβούλευε ότι είναι καλύτερο η Ουκρανία να αποτελέσει ένα ουδέτερο κράτος, συνεργαζόμενο και με τις δύο πλευρές, να είναι ένα κράτος γέφυρα μεταξύ των δύο πλευρών. Φυστή. Το ίδιο συμβούλευε και ο Κέναν. Ο Κέναν, ο μεγάλος διπλωμάτης του ψυχρού πολέμου, αυτός ο οποίος από τη Μόσχα το 1945 είχε στείλει το μεγάλο, ένα μεγάλο τηλεγράφημα στο οποίο συμβούλευε ότι θα έπρεπε να αλλάξει η αμερικανική πολιτική και να γίνει αναχέτηση της σοβιετικής επεκτατικότητας. Είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στη ρίζα του ψυχρού πολέμου. Το ίδιο συμβουλεύει και ο Μερσχάιμερ, ο κορυφαίος Αμερικανός πολιτικός διανοητής σήμερα, ο οποίος και αυτός λέει ότι είναι λάθος να γίνεται προσπάθεια προσετερισμού γεωπολιτικού της Ουκρανίας, γιατί αυτό το θέμα δεν μπορεί να το δεχθεί η άλλη πλευρά και θα προκαλέσει προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Βλέπουμε τώρα ότι ενώ υπήρχε από την αρχή το πρόβλημα και ήταν καταφανές ότι η ρωσική πλευρά δεν θα το αποδεχόταν, έγινε από, μετά το πραξικόπημα του 2014 και την ανατροπή του Γιαννουκόβιτς, έγινε μια συγκεκριμένη προσπάθεια προσετερισμού εντάξεως της Ουκρανίας στο δυτικό στρατόπεδο. Και έγινε φανερό ότι παρά τις συζητήσεις και τις εκκλήσεις από τη ρωσική πλευρά για μια λύση ουδετερότητας, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Αυτά δεν τα λέμε για να δικαιολογήσουμε τη ρωσική εισβολή, η οποία είναι καταδικαστέα από κάθε άποψη. Αλλά πρέπει να βλέπουμε όμως ότι έχουν ευθύνες και από τη δυτική πλευρά, οι οποίοι δεν είδανε τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτή η πολιτική και επέμεινα σε μια πολιτική προσετερισμού αντί σε μια πολιτική ουδετερότητας, η οποία θα μπορούσε να θεραπεύσει κατά έναν τρόπο τα πράγματα. Δηλαδή, τι θα πάθαινε η Ουκρανία εάν αποδεχόταν την ιδέα της ουδετερότητας υπό την εγγύηση των τριών μεγάλων, δηλαδή υπό την εγγύηση και της Ρωσίας και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και είδαμε ότι υπήρξε μια αδιαλαξία από την πλευρά τη δυτική, έδωσαν άκρητη υποστήριξη στο καθεστώς Ζελένσκι και έτσι έγινε αδύνατη εκ των προτέρων μια κάποια πολιτική λύση και φτάσαμε σε μια σύγκρουση η οποία έχει τεράστιες συνέπειες για όλη την Ευρώπη, γιατί τώρα η Ευρώπη ενώ είχε αναπτύξει κάποιες σχέσεις συνεργασίας με τη Ρωσία, αυτές διακόπτονται, γίνεται μια αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση του ΝΑΤΟ και μια επιβεβαίωση της γεωπολιτικής επικυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη. Δηλαδή το όραμα και η ελπίδα ότι η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη θα εξελισσόταν σε ένα αυτόνομο παράγοντα που θα έπαιζε το δικό του ρόλο στα διεθνή πράγματα, σήμερα βλέπουμε μια επανασυσπήρωση υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, δηλαδή σαν αυτό το πράγμα να ήταν συνέχεια της συμφωνίας Όγκους
θυμάστε τη συμφωνία Όκους που είχε αναγγελθεί στην Αυστραλία, αλλά βλέπουμε ότι βρίσκει τη μεγαλύτερη εφαρμογή της στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δηλαδή σήμερα, με την αναζωογόνηση του κινδύνου του ρωσικού, με τις κυρώσεις που επιβάλλονται λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, ξαναγυρίζομαι πίσω σε ένα ψυχρό πόλεμο και γίνεται η ενεργειακή συνεργασία κατεξοχήν, αλλά και γενικότερα κάθε συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας αναστέλλεται επαόριστον και δεν ξέρουμε για πόσο μεγάλο διάστημα. Και όπως βλέπουμε τώρα, έχουμε ξανά μία ενίσχυση του ελέγχου πάνω στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ και ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Τώρα, η ευχή όλων είναι να υπάρξει κατά πρώτο λόγο προσπάθεια εκτονώσεως, η οποία όμως πρέπει να προέλθει κατά κύριο λόγο μέσα από μια συνεννόηση και επικοινωνία των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων, δηλαδή μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτείων και κατά δεύτερο λόγο μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τον κύριο λόγο τον έχουν οι ΗΠΑ και κάθε ελπίδα για εξέλιξη προς μια εκτόνωση θα πρέπει να προέλθει μέσα από άμεση συνεννόηση των δύο αυτών ισχυρότερων κέντρων και μεγαλύτερων ανταγωνιστών. Τώρα, από τη ρωσική πλευρά, από τη στιγμή που τώρα έγινε το απονενοημένο διάβημα και έγινε εισβολή, προβλέπω ότι δύσκολα θα συγκατατεθεί η Ρωσία σε οποιαδήποτε εκεχηρία, άμεση εκεχηρία, χωρίς να επιτύχει αυτά που έθεσε ως στρατηγικούς στόχους από την αρχή. Και ποιοι είναι αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι? Η στρατηγική αυτή στόχη είναι να επιβάλλει δια των όπλων αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να επιβάλλει δια των συνομιλίων, δηλαδή την ουδετερότητα και την ουσιαστική αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας, δηλαδή περιορισμό των εξοπλισμών της Ουκρανίας, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζεται ως απειλή από τη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία προβάλλει ότι η Ουκρανία, λόγω της θέσεώς της στη Μαύρη Θάλασσα και της εγκύτητάς της και μέσα από την Αζωφική με την καρδιά της Ρωσίας, δεν είναι δυνατό να ενταχθεί να γίνει αποδεκτή η ένταξή της στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτό θα ήταν θανάσιμος κίνδυνος για την ασφάλεια της Ρωσίας. Γι' αυτό το λόγο ζητούσε την ουδετεροποίηση της χώρας. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό θα επιδιώξει, όπως είπαμε, την ουδετεροποίηση, την μερική αλλά ουσιαστική αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, ώστε να μην μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη Ρωσία. Και κατά τρίτο λόγο, μετά από λόγω των προβαλλωμένων ισχυρισμών ότι απειλούνται οι Ρώσοι της Ουκρανίας με εθνοκάθαρση, να ζητά αυτονομία ορισμένων περιοχών, ενδεχομένως των δύο που υπάρχουν, Λουγκάνσκα και Ντονιέσκα, διευρυμένων στα διοικητικά τους όρια, και επιπλέον ενδεχομένως μια ή δυο άλλες περιοχές. Άρα αντιλαμβάνεστε όμως ότι από την πλευρά της Ουκρανίας θα είναι δύσκολο να αποδεχθούν τον αποκλεισμό από τη Μαύρη Θάλασσα ή τις περιοχές και πέρα από το Λουγκάνσκ και τον Ντονιέσκα, οπότε οι προοπτικές για μια συμφωνία είναι ακόμα ισχνές. Δηλαδή παραπέμπονται τα θέματα στην κρίση των όπλων, όπως λέμε. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ισχυρότερη από ό,τι προβλεπόταν αντίσταση των Ουκρανών. Ενισχύονται με κάθε τρόπο από τη Δύση, όχι μόνο με σύγχρονα όπλα και κάθε είδους εφοδιασμό, αλλά επίσης με πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τα λεγόμενα AVAX, τα αμερικανικά, δηλαδή τα αεροσκάφη εξοπλισμένα με υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί κάθε κίνηση στην Ουκρανία, και τις πληροφορίες αυτές, τις επιχειρησιακές πληροφορίες αυτές, να τις μεταδίδει στο επιτελείο του Ουκρανικού στρατού, ούτως ώστε να τον ενισχύει με αυτόν τον τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση προβλέπω ότι είναι δύσκολο να βρεθεί να συμφωνηθεί μια πολιτική λύση χωρίς την προηγούμενη επίτευξη των στρατηγικών στόχων από τη ρωσική πλευρά, οπότε προβλέπω ότι ακόμη τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο περίπου θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις και δεν ξέρω το τι μπορεί να γίνει. Ατυχήματα μπορούν να γίνουν, γιατί εδώ υπάρχει πίεση και από την δυτική πλευρά για εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω ότι θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ, γιατί μια τέτοια εμπλοκή θα σήμαινε παγκόσμιο, έναρξη παγκοσμίου πολέμου. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν υπερβολές, υπάρχουν λάθος κινήσεις, υπάρχουν ατυχήματα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Κατά τα άλλα, αυτό το οποίο λέγεται ότι μετά την Ουκρανία η Ρωσία θα απειλήσει άλλες χώρες, δεν το συμμερίζουμε, είναι υπερβολές. Δεν έχει στόχο η Ρωσία να καταλάβει άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, γιατί ξέρει τι σημαίνει επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ λόγω του άρθρου 5 και του αυτοματισμού που υπάρχει για την κοινή άμυνα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν έχει λόγους να το επιχειρήσει. Η στόχη της είναι για την Ουκρανία, για την οποία προβλέπει αυτό το ειδικό καθεστώς, και ενεργεί με τη λογική ότι αφού δεν προσέρχονται σε ουσιαστικές συνομιλίες για να δοθούν οι απαραίτητες εγγύσεις στην ρωσική πλευρά, και εφόσον απειλούνται οι Ρώσοι της Ουκρανίας, εγώ θα προσπαθήσω να το λύσω δια των όπλων το θέμα αυτό, και είναι ένα μήνυμα ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχθεί γεωπολιτική της υποβάθμιση όπως η επιδιωκόμενη μέσα από την απόσπαση της Ουκρανίας από την γεωπολιτική τροχιά της Ρωσίας και την ένταξή της στην τροχιά του ΝΑΤΟ. Άρα έχω συμπέρασμα, είναι ότι δυστυχώς δεν έχουν ακόμη υπάρξει οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια πολιτική λύση, και προβλέπω ότι δυστυχώς για κάποιο διάστημα, ενδεχομένως δεκαήμερο, αλλά μπορεί επίσης να είναι πολύ μεγαλύτερος ο χρόνος, θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις και η σκοτωμή και ο πόλεμος και οι πρόσφυγες. Εύχομαι τουλάχιστον να μην επεκταθεί, να μην υπάρξει υπέρβαση και αυτού του ορίου, όπως ανέφερα προηγουμένως, είτε με ατύχημα είτε με κακό υπολογισμό. Κατά τα άλλα, ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο θέμα, που είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις για τη δική μας κατάσταση εδώ. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε από το θέμα της θέσεως που πήρε η χώρα μας και των αντιδράσεων που υπήρξαν. Ασφαλώς θα έπρεπε η χώρα μας να αντιδράσει και να καταδικάσει την εισβολή, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει μια εισβολή σε ένα ξένο κράτος, έστω και αν είναι αυτό το ξένο κράτος έχει δεσμούς ιστορικούς και πολιτιστικούς με τη Ρωσία, δεν είναι όπως οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, η Ελλάδα έπρεπε να καταδικάσει την εισβολή και αυτή και να μην διαταράξει την κοινή θέση που της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ, εφόσον είναι μέλος των οργανισμών αυτών, αλλά δεν έπρεπε να πρωτοστατήσει ή να προσπαθήσει να πρωτοστατήσει και να επιδείξει υπερπροθυμία, όπως παράδειγμα η αποστολή όπλων στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Αυτό είναι μια υπέρβαση, είναι μια κίνηση η οποία αρμόζει σε ένα κράτος αντιρωσικό τύπου Πολωνίας-Λιθουανίας, δεν αρμόζει στην Ελλάδα, όπου τα αισθήματα του κόσμου δεν είναι αντιρωσικά σώνη και καλά. Μπορεί να καταδικάζουν μια συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά δεν είναι αντιρωσικά
τα αισθήματα του κόσμου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα από αυτό τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ρωσία θα υπάρχει και αύριο. Είναι μια μεγάλη δύναμη στην περιοχή μας, είναι μια δύναμη η οποία επηρεάζει τους γεωπολιτικούς και στρατηγικούς συσχετισμούς στην περιοχή μας και ειδικότερα τις ισορροπίες δυνάμεων με την Τουρκία. Άρα εμείς έχουμε τα προβλήματά μας με την Τουρκία και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλοτριώσουμε πλήρως τις και να διακόψουμε στην ουσία τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να το πληρώσουμε πολύ ακριβά στα εθνικά μας θέματα. Υπάρχει η ιδέα η οποία προβάλλεται από τον Πρωθυπουργό ότι δήθεν εμείς με την υπεραντίδρασή μας και την παρουσιαζόμενη πρωτοπορία μας στην πραγματικότητα εγγράφουμε μία υποθήκη έναντι των συμμάχων μας, ότι να, εμείς αντιδράσαμε και καθ' υπερβολή στο θέμα της Ουκρανίας και πρέπει και εσείς να έχετε την ίδια ευαισθησία εάν η Τουρκία επιτεθεί κατά της Ελλάδος. Ναι, και για να εγγράψει μία υποθήκη και να πει να, εάν υπάρξει παρόμοια τουρκική επίθεση ή εισβολή κατά της ελληνικής πλευράς, να υπάρξει ήδη αντίδραση από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους εταίρους. Ξέρουμε όμως όλοι, το πρώτο λάθος σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι παρέγραψε την τουρκική κατοχή. Έστρεψε να πάει να συναντήσει τον κύριο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη χωρίς να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στη εισβολή, τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ενώ κανονικά θα ανέμενε κανείς, εφόσον υπάρχει αυτή η εξέγερση εναντίον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, θα έπρεπε να τονίσει, να υπενθυμίσει η ελληνική πλευρά, Κύπρος και Ελλάδα, ότι υπάρχει και μια άλλη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο, την οποία πρέπει να καταδικάσει με την ίδια δρυμύτητα η ευρωπαϊκή και η νατοϊκή πλευρά, και όχι να κάνει τη διαφορά ότι άλλο πράγμα είναι οι Ρώσοι και άλλο πράγμα είναι οι Τούρκοι, γιατί είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και εδώ είναι ακριβώς το πρόβλημα και τα ερωτήματα που θέτει η σπουδή του Έλληνα Πρωθυπουργού να επιδείξει υπερβολική αντίδραση με την ιδέα ότι δήθεν εγγράφει υποθήκη, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε από την πικρή εμπειρία μας εδώ και τόσα χρόνια ότι δυστυχώς όταν πρόκειται για τουρκική εισβολή και λόγω των γνωστών σχέσεων και της γνωστής ανοχής που υπάρχει από τη Δύση προς την Τουρκία, δεν καταδικάζεται με την ίδια δρυμύτητα και δεν εφαρμόζονται ούτε ακυρώσεις, και πολύ περισσότερο μάλιστα τώρα που έφτασε στο σημείο η ελληνική πλευρά, ακολουθώντας μια πολιτική ενδοτισμού και ουσιαστικής λύθης της τουρκικής εισβολής, να προτείνει με αντί να μην προτείνει κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αλλά να προτείνει ακόμα και η Λευκωσία μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης, τα περίφημα ΜΟΕ, και σε προς ποιον, προς το ψευδοκράτος, το οποίο έχει ακριβώς ανακηρυχθεί πάνω στα κατεχόμενα της Κύπρου. Λοιπόν, η πολιτική αυτή είναι πολύ λάθος και εύχομαι επίσης να μην έγιναν και υποχωρήσεις προς την τουρκική πλευρά κατά την μυστική συνομιλία μεταξύ Μητσοτάκη-Ερντογάν, γιατί εδώ συναντήθηκαν μόνοι τους στην ουσία και είχαμε μετά τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών με αφορμή τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του να υποστηρίζει ότι τάχα ζήτησε η τουρκική πλευρά και έλαβε θετική απάντηση για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Δεν δίνουμε εμπιστοσύνη σε ό,τι λέει η τουρκική πλευρά, γιατί ξέρουμε ότι είναι συστηματική η μέθοδος αυτή από την τουρκική πλευρά να σκεί προπαγάνδα με τον τρόπο αυτό και να παρουσιάζει τα πράγματα όπως τα επιθυμεί και όπως θέλει. Αλλά αναμένουμε όμως από την ελληνική επίσημη πλευρά
να μιλήσει καθαρά τι συζητήθηκε και για το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι, γιατί αν συμφωνήθηκε οποιοδήποτε είδους συνεκμετάλλευση, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό υπονοεί συνεκμετάλλευση πόρων στην ελληνική ΑΟΣ, δηλαδή δεν υπονοεί συνεκμετάλλευση σε αμφιλεγόμενα δίθεν νερά. Είναι η ελληνική ΑΟΣ σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και θα ήταν τραγικό η Ελλάδα να πηγαίνει να ζητά την άδεια της Τουρκίας και να κάνει συνεκμετάλλευση πάνω στους πόρους που είναι στην ελληνική ΑΟΣ. Το λέω αυτό γιατί μετά την επιστροφή από την Κωνσταντινούπολη ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε μία δήλωση η οποία από μία πλευρά είναι ευπρόσδεκτη γιατί επιτέλους κάνει πίσω από μία ολέθρια πολιτική που σιωπηρά την ακολουθούσε και την παρουσίαζε με αποσπασματικές δηλώσεις άλλων είτε κυρίως του Υπουργού Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα επειδή ακολουθεί πολιτική πράσινης ενέργειας δεν θα εξορίξει τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Δηλαδή φανταστείτε, μετά από την εγκατάλειψη των ελληνικών λιγνητών, που είναι και αυτό εντελώς παράλογο, γιατί οι άλλες χώρες έθεσαν ως προθεσμία, ζήτησαν και έλαβαν ως προθεσμία να κάνουν απολιγνητοποίηση, η μεν Γερμανία το 1938, η δε Πολωνία το 2050 και η Ελλάδα έθεσε ως όριο το 23. Γιατί παρακαλώ, για να δείξει πρωτοπορία δήθεν στην πράσινη ενέργεια. Στο πνεύμα της ίδιας πολιτικής, της πρωτοπορίας δήθεν στην πράσινη ενέργεια, εγκατέλειψε και τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, οι οποίοι μιλάμε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών επιστημόνων, και ενώ αναφέρομαι στο Φόσκολο και στον Κονοφάγο που είναι κορυφαίοι στο είδος τους, υπάρχουν τουλάχιστον 5-6 κοιτάσματα επιπέδου ζώρ, του Αιγυπτιακού ζώρ, νότιο-δυτικά και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Άρα το να εγκαταλείπουμε αυτό τον πλούτο με πράσινες, με πρασινόλογα με λόγια για πράσινη ενέργεια, αντιλέβεστε, είναι πολύ ανεύθυνο. Και τώρα γυρίζοντας από την Κωνσταντινούπολη, έκανε νέες δηλώσεις ο Πρωθυπουργός και είπε ότι η Ελλάδα θα επιδιώξει ενεργειακή αυτάρκεια και θα εξορίξει τους υδρογονάνθρακες. Αυτό είναι πολύ ευπρόσδεκτο και είναι μια αλλαγή πολιτικής που οπωσδήποτε έπρεπε να γίνει. Αλλά το γεγονός ότι κάνει αυτή τη δήλωση μετά την επιστροφή από την Κωνσταντινούπολη μας εμβάλλει σε σκέψεις και θέτουμε το ερώτημα μήπως η ανακοίνωση αυτή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με συμφωνίες που έγιναν με τον Τούρκο Πρόεδρο ή με παραχωρήσεις γενικά στο θέμα της ελληνικής ΑΟΣ. Το λέω αναμένοντας την επίσημη ελληνική θέση και ξεκαθάρισμα από πλευράς του Πρωθυπουργού τι ακριβώς συζητήθηκε και αν συμφωνήθηκε οτιδήποτε με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τώρα ένα τρίτο στοιχείο, μία τρίτη παράμετρο σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της Τουρκίας και στο ενδεχόμενο να εμπνευστεί από το παράδειγμα το ρωσικό στην Ουκρανία για να αναλάβει παρόμοιες ενέργειες, νομίζω ότι η Τουρκία δεν χρειάζεται να έχει ξένες πηγές εμπνεύσεως, η ίδια είναι αυτουργός της πολιτικής αυτής, η ίδια από το 1974 κατά της Κύπρου προσπαθεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα με τις γνωστές αμφισβητήσεις και τις γνωστές θεωρίες που προβάλλει πότε των γκρίζων ζωνών και δίσαν των νησιών που δεν έχουν προσδιορισμένη ταυτότητα σε ό,τι αφορά την κυριαρχία.
είτε την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, είτε τις αιτιάσεις και τις επιδιώξεις που εκδηλώνει για τη Θράκη. Ξέρουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί στο πλαίσιο των ηγεμονικών της επιδιώξεων να θέσει υπό τον έλεγχο της να γίνει ηγεμονική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι προφανές ότι για να γίνει ηγεμονική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει κατά έναν τρόπο να πατήσει την Κύπρο και την Ελλάδα. Άρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και επικίνδυνη και η κατάσταση στην Κύπρο κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο λόγο η κατάσταση και στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε επιφυλακή, να ενισχύουμε την άμυνά μας, να μην έχουμε ψευδαπάτες ότι τάχα θα τα βρούμε με μια πολιτική κατευναστική και ενδοτική προς την Τουρκία, γιατί και να καλλιεργούμε και τις συμμαχίες μας χωρίς να έχουμε ψευδεστήσεις, ιδιαίτερα για την αμερικανική πολιτική, που ξέρουμε ότι κάθε φορά ιδίως που υπάρχει ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας αναβαθμίζεται γεωπολιτικά η Τουρκία, γιατί είναι φυσικό η αμερικανική πολιτική να επιδιώκει τη συνοχή και την ενότητα του ΝΑΤΟ, και τα αν αυτό είναι φρούδα ελπίδα, γιατί η Τουρκία είδαμε ότι και τώρα ακολουθεί πολιτική επιτίδιου ουδέτερου και αυτό είναι συστηματική πολιτική, είναι αυτή που ακολούθησε και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο